καλά. Τι μου τις κάνεις εσύ. Δεν σε γνώρισα έτσι όπως έγινε σήμερα, κούκλα. Ναι. Γιώργο, τι λες. Ε, σούπερ. Θεά, θεά. Είναι καλύτερη... Πραγματικά δεν σε γνώρισα, δεν το λέω για πλάκα. Πάντως μου έλεγε η Ρουμπίνη όλη την ώρα πριν βγεις και κατά τη διάρκεια που σε περιμέναμε να φτάσεις εδώ στην όμορφη Κρήτη, ότι ήθελε να σε δει με μία εμφάνιση όπως το βίντεο κλιπ σου. Χωρίς κομμένες σκηνές. Χωρίς τίποτα δηλαδή. Χωρίς τίποτα. Έχουμε και πισίνα εδώ, μια χαρά. Ακριβώς. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα replay. Θα το κάνω πριβέ. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Το κάνω πριβέ, μη το δείξουμε όλο στον κόσμο αυτό. Πες μας πού θα εμφανίζεσαι φέτος το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι έχουμε ξεκινήσει ήδη με τη Νατάσα Θεοδωρίδου συναυλίες. Ήρθαμε και στο Ηράκλειο. Πέρασαμε υπέροχα. Είχε επιτυχία. Πολύ επιτυχία. Σας άρεσε η Νατάσα. Ε, αλίμονο. Και συνεχίζουμε περιοδία τώρα σε πολλά νησιά, σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, μέχρι και το Σεπτέμβρη. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ετοιμάζεις και νέα δουλειά. Ναι, έχω μπει στο στούντιο, γράφω τα καινούργια μου τραγούδια. Αυτά που ακούσαμε τώρα ήταν από την πρώτη δισκογραφική μου δουλειά. Με γενικό τίτλο. Μ' αγαπάει ο Θεός τελευταία, αλλά τα επόμενα. Σ' αγαπάει είναι... πάντως ο Θεός. Μ' αγαπάει και συνεχίζει να σ' αγαπάει. Ήταν γουρλίδικος αυτός ο τίτλος. Τι πάει καλά τώρα τελευταία. Τι. Τι πάει καλά τώρα τελευταία. Τι εννοείς? Εκτός από τα επαγγελματικά σου. Τα προσωπικά μου. Ναι. Χάλια. Χάλια, Ρουμπίνη. Γιατί? Αυτό ήρθα εδώ στα Καλλιστεία, πας και με βρήκα μια τύχη. Θα σου δώσω εγώ μια τύχη. Θα σου δώσω τη χαρά να βρεθείς ξανά στα παρασκήνια με τις υπέροχες φιναλίστ μας. Με διώχνει δηλαδή. Και να ετοιμαστείς για την επόμενη εμφάνισή σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα ακόμα πιο δυνατά. Στέλιος Μάξιμος. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε γιατί θα δούμε πολύ σεξι εσώρουχα. Από 14 κούκλους. 7 κούκλες και 7 κούκλους. Απολαύστε την πιο ωραία στιγμή της βραδιάς. Mr. and Mrs. Beauty 2008. Live photo shooting από τα μοντέλα μας. Girl, I ain't looking for
Crawling up, but it's a wallin'. My size is small, well, it's stallin'. Catch a glimpse, the clothes is all fallin'. Her neighbors callin' and bawlin'. All this noise is so dumb, all appallin'. They must believe that we're brawlin'. Head boys bang till early this morning. And you should be with me, I got a pocket full of reasons. Baby, I could bless you when you ain't even sneezing. I'll be at your rescue when you don't even need me. I can have you dreaming when you ain't even sleeping. Mama, I can help you get off like the weekend. She said she wanna do it to the new Enrique. I popped the disc in and put the song on replay. And then she backed it up like replay. When you need me, girl, I try to hide it, but I can't escape it. Oh, baby, please forgive me. When I think of you, my thoughts are so X-rayed. Oh, baby, baby, I don't give a damn. I know that you meant so well inside. Whoa, whoa. And your eyes don't tell a lie. I know you wanna come with me tonight. And I see you're right. But first you gotta push back up on me. Make me believe you want it. Push back up on me. Girl, I can't go on running. Push back up on me. Go ahead, lay it on me. Don't stop until the morning. Just keep pushing back on me. Speed it up or we'll take it down slow. There's enough room for both.
μεγάλο χειροκρότημα για τα μοντέλα μας που δούλεψαν σκληρά για τη σημερινή βραδιά. Έρχεται η ώρα της κρίσης και η αγωνία τους κορυφώνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία. Σε αυτό το σημείο, όμορφη Ρουμπίνη μου, και πριν προχωρήσουμε τη βραδιά μας, να πω κι εγώ προσωπικά, εγώ φεύγω τον ανεμιστή. Πέραν από τους χορηγούς, πέραν από τα καταστήματα, πέραν από όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί σήμερα αυτή η βραδιά, ο πρώτος χρόνος ενός μεγάλου θεσμού που κάθε χρόνο θα είναι σε διαφορετικό μέρος της Ελλάδας και μακάρι να ξαναφιλοξενηθεί εδώ στην όμορφη Κρήτη, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό αν δεν είχα την απόλυτη και πολύτιμη βοήθεια του συνεργάτη μου, κύριου Νίκου Ριγάκη. Μεγάλο χειροκρότημα για την Dream Event. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αλλά και στην Έλενα που βοήθησε τον κύριο Ριγάκη. Μοναδική και πανέμορφη. Έχει ετοιμαστεί άλλη μια έκπληξη. Ξέρεις ποια είναι. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Ράμα. Η Όλγα Μουρουζίδου. Και ο Ευγένιος Πούλης, οι καλύτεροι χορευτές της Αθήνας, ήταν εδώ, πλαισίωσαν την καλομήρα στη φετινή Eurovision, τη βοήθησαν να πάρει την τρίτη θέση και έχουν ετοιμάσει για μας κάτι μοναδικό. Είναι μοναδικοί, είναι ταλαντούχοι και ετοίμασαν μόνο για τη σημερινή βραδιά ένα υπέροχο χορευτικό. Παρακαλώ να τους υποδεχτούμε. Απολαύστε τους! Αυτή η βραδιά, τα πάντα! Τώρα ξέρετε τώρα τι κομμάτι έχουμε, σε ένα
πολύ ενδιαφέρον σημείο φτάσαμε. Ναι, είναι ναι, η ώρα. Η σκληρή ώρα που η Εκκριτική Επιτροπή θα δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο, το πιο πικάντικο, το πιο κακό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ερωτήσεις έχουν ετοιμάσει για τα μοντέλα μας. Καλώς Μάνος, Λέλα, Άρον, Νικόλ, Γιάννης, Κρίστη, Τόμας, Ιωάννα, Χριστόφορος, Αλήσια, Γιώργος, Χρύσα και Ιωάννα, Χρήστος και Ευελίνα. Μεγάλο χειροκρότημα, παιδιά, και ξεκινάμε. Η όμορφη, υπέροχη Ρουμπίνη Φραγκάτου θα διαλέγει τυχαία ένα μοντέλο. Θέλω να το φέρνει στο κέντρο και να του τύχει την ερώτηση η Επιτροπή μας. Ωραία. Ουρά. Καλώς τον. Τόμας, είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Πώς αισθάνεσαι? Όμορφα. Δεν έχεις άγχος? Όχι. Διασκεδάζεις? Πολύ. Περίμενε τώρα. Ποιος θα κάνει την πρώτη ερώτηση από την Κριτική Επιτροπή? Κωνσταντίνε. Παρακαλώ. Θέλω να μας πεις την πρώτη ερώτηση. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω τον Τόμας ποιο είναι το σύνηθες λάθος που κάνει στο αντίθετο φίλο όταν φλερτάρει. Ποιο είναι το άγχος, ποιο είναι το λάθος σου? Το λάθος που κάνεις εσύ όταν φλερτάρεις, που το κάνεις και το ξανακάνεις και λες ενοχλεί. Αχ, πότε θα μάθω. Αφού δεν τελειώνω για να μου πει το λάθος, πώς θα μάθω? Δεν κατάλαβα. Λέω. Αφού δεν τη ρίχνει για να του πει το λάθος, πώς θα μάθει? Είπαμε ότι η συνέντευξη είναι ξεχωριστή. Ναι. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να ήταν ξεχωριστή μόνο λόγω ερωτήσεων. Όχι βέβαια. Σε κάθε μοντέλο, κύριε Τόμας, πρέπει να απολογηθείτε. Τι ζώδιο είστε? Εγώ καιρός. Με τι οροσκόπο? Τριό. Μια σύντομη πρόβλεψη παρακαλώ. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι φέτος είναι η χρονιά του εγώκερου, άρα ο Τόμας θα βροδευτεί απόψε και πολλές κυρίες θα θέλουν να μοιραστούν αυτό το ωραίο αγόρι. Oh. Τον είχε σίγουρο, κύριε Τόμας, τον τίτλο? Α, δεν ξέρω. Τις πολλές κυρίες όμως. Αυτό, εγώ ανήκω μόνο σε μία. Δεδεμένος, εντάξει, δεσμευμένος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία μου, τον επόμενο διαλέξτε μου. Τώρα να διαλέξω κοπέλα. Νικόλ. Πώς είσαι? Μια χαρά. Α, ωραίο, το σοου το απόλαυσε? Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχεις άγχος τώρα για τις ερωτήσεις? Λιγάκι. Σας ακούμε. Σε αυτό το υπέροχο κορίτσι θα ήθελα να ξέρω, να μάθω ποιο είναι το ταλέντο που διαθέτεις. Το μεγαλύτερο ταλέντο. Το μεγαλύτερο ταλέντο που διαθέτω είναι το μπάσκετ. Έπαιζα επαγγελματικά για 7 χρόνια. Α, άμα δεν μπορείς να μας το δείξεις τώρα. Δυστυχώς. Πρέπει να το πιστέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λέω, λέω. Μάνος. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Έχω να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με τη Ρουμπίνη. Βλέπω, αλλάζει κάτι φοβερά ρούχα. Εμείς γιατί δεν έχουμε αλλάξει ένα ρούχο, ρε παιδιά? Γιατί τέτοια αδικία δηλαδή? Συγγνώμη. Δώσε, δώσε. Εσείς δεν φαίνεστε, κάτι. Να σηκωθούμε να φανούμε δηλαδή. Για σηκώ να σε δω. Για σηκωθείτε. Κάνε και μια στροφή. Ένα μεγάλο κοινοδράτημα. Ιωάννα, μια πασαρέλα θέλω από σένα. Να πού να την κάνουν και η πισίνα μπροστά και με ανησυχεί, κατάλαβες. Μην έχω κανένα τύχημα. Αυτό με ανησυχεί. Δεν φοράω το μαγιό μου. Λοιπόν. Την ερώτησή σας, παρακαλώ. Πολύ καλή επιτυχία να ευχηθώ. Πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος της μουσικής, οπότε θα θέσω τέτοια ερώτηση και θα τη φάω από σένα. Στόπα. Για να διαπιστώσουμε λοιπόν αν ως μοντέλο μπορείς να τσαλακώσεις την εικόνα σου που χρειάζεται. Σε βλέπω χαμογελάς. Θα θέλαμε να μας τραγουδήσεις ένα ρεφρενάκι τόσο μικρό από ένα πολύ αγαπημένο σου τραγούδι. Oh, like it, like it. I do it like it, drag. Δώσε. Oh, like it, I do it like it, drag. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Επόμενο. Το θάρρος μετράει. Το θάρρος μετράει και το χειροκροτάμε. Επόμενος. Επόμενος, παρακαλώ. Καλώς. Την κόλαση της βραδιάς βγάζω. Γεια σου, Ιωάννα. Γεια σας, γεια. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η θέση σου για το καινούριο νόμο
που επιτρέπει σε άτομα του ίδιου φύλου να παντρεύονται. Θετική. Η απάντησή μου, πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι νομίζει, όποιος νομίζει ότι είναι το τέρι του και να κάνει, να παντρεύεται. Είναι θετική τέλος πάντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιωάννα. Ενώ τώρα περνάμε... Αλήσια. Αλήσια και άλλη μια πολύ όμορφη Ιωάννα που είναι στην παρέα μας. Μια χαρά. Όχι, συγγνώμη. Την ερώτηση θέτει η κυρία Αγάπη Πεχινάκη. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Αλήσια. Αλήσια, είμαι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, φαντάζομαι πως η προετοιμασία ήταν πολύ μεγάλη. Σας πήρε χρόνο. Έως ότου τελικά φτάσουμε στην σημερινή βραδιά. Μας πήρε χρόνο, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Αλλά? Μας πήρε χρόνο, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Κάναμε ό,τι καλύτερο ήταν όλα μπορούσαμε. Εξαιρετικά. Μια χαρά τα καταφέραμε, δεν τα καταφέραμε, μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση στην Αλήσια. Ποια ήταν η απολαυστικότερη στιγμή που έζησες, έως ότου φτάσουμε στο σήμερα. Ποια ήταν η στιγμή η οποία απόλαυσες περισσότερο? Νομίζω ότι κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή, οπότε δεν θα ξεχωρίσω κάποιον. Ευχαριστούμε πολύ την Αλήσια. Το επόμενο μοντέλο μας, παρακαλώ. Τέλος. Ερώτηση θα θέσει ο κύριος Κόρσοβας. Καλησπέρα. Γιώργος, στον Γιώργο. Καλησπέρα. Πάνα. Παρακαλώ. Καλησπέρα Γιώργο, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι τα όπλα που πρέπει να διαθέτει ένα νεαρό μοντέλο για να τα καταφέρει στον κόσμο της μόδας? Χαμόγελο, υπομονή και ειλικρίνεια. Και τα υπόλοιπα όπλα τα βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πάνα, καλή επιτυχία. Ανυπομονείς. Θα είσαι ο επόμενος. Τον διάλεξα ήδη. Βεβαίως. Βγάλε με, μου λέει να τελειώνουμε. Τι να τελειώνουμε. Την ερώτηση στον Χριστόφορο θα θέσει ένας συνάδελφός του, ο κύριος Μάνος Μόσχος. Παρακαλώ. Γεια, γεια σου Χριστόφορε, καλησπέρα. Γεια σου Μανέο. Θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Τι είναι αυτό που σε διακρίνει περισσότερο στο αντίθετο φύλο? Μάλλον το χιούμορ. Ίσως. Καλά, δεν βλέπω να τους αρέσει μόνο το χιούμορ πάνω σου, αλλά τέλος πάντων. Το δεχόμαστε. Ευχαριστούμε, Χριστόφορο. Ευχαριστούμε τον Χριστόφορο. Έλα, Χρήστο. Χρήστος Πανταζόπουλος. Την ερώτηση θα θέσει έχεις ο πρόεδρός μας. Ευχαριστώ. Πόσο ύψος έχει? Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Θέλω να μου πει για ποιο λόγο οι άντρες κοιμούνται μετά το σεξ? Για να έχουν δυνάμεις για τον επόμενο γύρο. Μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Έλα, Εβελίνα, μαζί μου. Ακούμε την ερώτηση. Την ερώτηση θα κάνει η κυρία Ιωάννα Βιεροπούλου. Για να δούμε, θα πατούσες ποτέ τον σύντροφό σου και για ποιο λόγο? Άλλη μια φορά την ερώτηση. Λέω, αν απατούσες ποτέ τον σύντροφό σου, για ποιο λόγο θα το έκανες? Όχι, δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Και τώρα η Χρύσα στα Χρυσά θα απαντήσει την επόμενη ερώτηση. Γεια σου Χρύσα, είσαι πολύ όμορφη. Και θέλω να μου πεις... κάνω μια στροφή. Κάντε μερικές, μία μόνο. Έκανα μη ζαλιστή κιόλας. Χειροκροτήστε λίγο, χειροκροτήστε. Έτσι, δώστε λίγο. Λοιπόν, Χρύσα, αν για μία εβδομάδα σου δινόταν η ευκαιρία να πάρεις τη θέση μιας διάσημης σε όλους τους τομείς, δεν μας απασχολεί αυτό, ποια θα ήταν αυτή και γιατί? Η Ατζελίνα Τζολί, γυναικάρα, έξυπνη και πετυχημένη. Και το Brand Pitt, μην το ξεχνάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Βεβαίως, εδώ να πω σε αυτό το σημείο ότι ήδη ετοιμάζεται μια πολύ διάσημη κυρία, μια lady, μια απίστευτη προσωπικότητα, να ανέβει σε πολύ λίγα λεπτά στη σκηνή και αυτήν στη θέση δεν της την παίρνεις με τίποτα. Συνεχίζουμε. Έλα μαζί μου. Χριστίνα. Στη Χριστίνα την ερώτηση θέτει ο κύριος Κούνενος Αντώνης. Γεια σου Χριστίνα. Γεια σας. Θα ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεσαι όταν περπατάς την πασαρέλα και όλα τα μάτια είναι στραμμένα πάνω σου. Εγώ κύριε Αντώνη μου θέλω να μου πείτε πώς αισθάνεσαι εσείς όταν περπατάς την πασαρέλα. Η αλήθεια είναι ότι η θέα είναι καταπληκτική. Ευχαριστώ.
ανάλογα βέβαια και την πασαρέλα. Κάποιες φορές μπορεί και να έχεις άγχος, κάποιες φορές μπορεί και να μην έχεις καθόλου. Σήμερα έχεις? Δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή, ούτε εγώ ξέρω. Αν έχεις αγάπη μου, σημαίνει ότι είσαι σωστός επαγγελματίας και μπράβο σου. Ένα θερμό χειροκρότημα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Το μικράκι της παρέας, 17 χρονών, ξεκίνησε. Κοίτα, από τα 15 στο μόντελ. Μου έκανε παρατήρηση πριν, Γιάννης, γιατί Πέτας. Είπα 17, μου λέει είμαι σχεδόν 18. Εντάξει, 18. Γιάννης Πέτας. Βιάζεται να μεγαλώσει. Την ερώτηση θα Καλησπέρα. Κάνει η κυρία Αγάπη Πεχινάκη. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και να σε ρωτήσω, θα δημιουργούσες ένα μικρό ή μεγάλο σκανδαλάκι, έτσι κάτι πικάντικο, προκειμένου να γίνεις γνωστός στον χώρο του modeling? Κοιτάξτε, φυσικά, άμα αυτό το σκάνδαλο δεν επηρέαζε την καριέρα μου, θα το έκανα, εντάξει, δεν νομίζω. Θα φώναζες δηλαδή παπαράτσι, είμαι στη συγκεκριμένη παραλία, ελάτε παρακαλώ, Εντάξει. Φωτογραφίες κλπ. Θα το έκανες. Θα το έκανα, ναι. Έτοιμος για όλα. Έτοιμο πόλεμος. Θα κάνει καριέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη. Μιλάς ελληνικά, καταλαβαίνεις τι σου λέω? Πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Πολύ. Θες να μας πεις στα ελληνικά, πώς τα περνάς σήμερα? Αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, περίμενε. Πολύ καλά. Χρειαζόμαστε βοήθεια, μισό λεπτό, για να κάνουμε το διάλογο σωστά. Ακριβώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελες να είσαι πλούσιος ή διάσημος και γιατί? Θα ήθελα να είσαι πλούσιος, αλλά πλούσιος είναι. Myślę, że zdecydowanie słynny, ponieważ jak wiemy, pieniądze szybko mijają, prawda? Raz są, raz ich nie ma. Także nie wolno przywiązywać do nich wagi. Διεθνής διαγωνισμός στα Mr. and Mrs. Beauty. Έχουμε και τις μεταφράσεις μας. Τι είπε Αλίσια, παρακαλώ. Προτιμάει να είναι διάσημος, αλλά όχι πλούσιος. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε σημασία στα χρήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αρών. Ακούμε την ερώτηση. Έχεις μετανιώσει για κάτι που έχεις κάνει κάτι σαν στιγμιαίο λάθος? Ποιο είναι το στιγμιαίο λάθος που έχεις κάνει? Όχι έτσι μεγάλο λάθος, έτσι μικρό λάθος. Δεν σ' ακούω, λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο δυνατά. Δεν κάνω μεγάλη λάθη στη ζωή μου, γιατί δεν αφήνω το συνέστημα να παρασέρει συνήθως. Στιγμιαίο λάθος έχεις κάνει? Α, το γνωστό στιγμιαίο λάθος. Το γνωστό στιγμιαίο λάθος. Όχι. Και εύχομαι να μην μου τύχει ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Και εμείς ευχαριστούμε τη Λέιλα. Και εσάς, κύριε Κωνσταντίνε. Ολοκληρώσαμε. Εκτός αν ξέχασα κανένα. Όχι. Αυτή τη στιγμή, εδώ και πάρα πολλή ώρα, μου φωνάζουνε ότι η μεγάλη στάρ της βραδιάς μας, μια lady, η κυρία Άντζελα Δημητρίου, είναι έτοιμη να έρθει κοντά μας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την κυρία Άντζελα Δημητρίου. Πιο μεγάλο χειροκρότημα σε μια lady. Έτσι. Καλησπέρα. Αυτό είναι, καλησπέρα σε όλους. Δεν σας ακούω. Είμαι η γυναίκα με το στόμα εμετό. Άμα κάθεσαι πρώτο τραπέζι σου και τελικέτα είναι αυτό. Φτάνει! Φτάνει αγάπη μου, φτάνει. Βάλε λίγο το 13 να χορέψουμε λίγο. Έλα! Τι να την κάνω, την αγάπη σου. Αν βάζεις άλλη στο κρεβάτι σου. Και να τρελαίνω με για σένα, ναι. Να με κλειδώνεις το σιρτάρι σου. Στο! Θέλω να πω ένα ποτπουρί που αγαπήσαμε όλοι πάρα πολύ. Καψουρευτήκαμε. Κι εγώ έβγαλα πολλά λεφτά. Πάμε μέσα. Έκτιζα παλάκι με νερό και άμα. Έπιασε βροχή και τα ρίξ' όλα χάμω. Έκτιζα παλάτια, πλάι σου σαν κρίμα. Φύσηξα βαριάς
και τα πνίξε. Είναι κρύα τα σεντόνια και η τύχη με τρομάζουν. Το μυαλό μου πάει να σπάσει με φωνές, Κωνσταντίνε, που με τρομάζουν. Είναι κρύα τα σεντόνια και η τύχη με τρομάζουν. Το μυαλό μου πάει να σπάσει με φωνές που με δικάζουν. Δυο φωνές να πεθαίνω, να μείνω, να κάνω τι. Δυο φωνές με τρομάζουν, δυο φωνές με πεθαίνω, να μείνω, να πάω πού. Πού θα βρεις καλύτερα. Και τώρα θέλω να πούμε όλοι μαζί αυτόν τον ύμνο, όλοι μαζί καψούρια να σας ακούω. Όταν η νύχτα προχωρά, εγώ να δεις. Όταν μουστάκια η νύχτα προχωρά, εσένα σκέφτομαι. Όταν οι άλλοι σε κρατάν, εγώ τρελαίνομαι. Έλα, όλοι μαζί, έλα αγάπη. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη, να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα, με ποιο δικαίωμα σε πήρα από μένα. Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Να είστε καλά! Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άντζελα Δημητρίου, καλώς ήρθατε στα Mr. and Mrs. Beauty 2008. Έλα και εσύ, από εδώ να γίνει μαλατιέρα. Λοιπόν, ποιος είναι το πιπέρι και ποιος είναι το αλάτι. Εγώ είμαι το πιπέρι. Είσαι εσύ μία. Γελάς. Όχι, συγγνώμη. Σαν το παιδί του ρίζου είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω... Πού πήγε ο Κωνσταντίνος.